Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη, δήλωσε ότι η αποστολή στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία θα σήμαινε τον κίνδυνο της έκρηξης του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. «Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να εισέλθει στην Ουκρανία. Θα ήταν λάθος. Πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί, αλλά η είσοδος στη χώρα για να διεξαγάγει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας σημαίνει ότι διακινδυνεύουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε ο Ταγιάννη σε συνέντευξή του σε εκδήλωση στη Βερόνα της Βόρειας Ιταλίας. Οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών έρχονται αφότου ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διατύπωσε την ιδέα της αποστολής στρατευμάτων για να υπερασπιστούν την Ουκρανία ενάντια στον επιτιθέμενό της. «Ο στρατός μας είναι καλός σε αυτό που κάνει, προστατεύει τα πλοία μας στην Ερυθρά Θάλασσα ή κάνει καλά ό,τι κάνει στον Λίβανο, την Αφρική και το Ιράκ. Είναι φορείς της ειρήνης και της ελευθερίας», είπε. Ο Ταγιάννη σχολίασε επίσης τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας ότι η Ιταλία πρέπει να συνεργαστεί με μετριοπαθείς μουσουλμανικές χώρες όπως η Αίγυπτος για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τη λωρίδα της Γάζας. «Η Αίγυπτος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που προσπαθεί να βρει μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στη Γάζα. Η Αίγυπτος όπως και το Κατάρ είναι μια θεμελιώδης χώρα για τη σταθερότητα αυτής της περιοχής και της Μεσογείου», είπε μεταξύ άλλων.